Είμαστε με τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Παπάδου Γέρας, κύριο Γιώργο Ζορβά, και πρόκειται να μιλήσουμε για τα σχολεία γονέων που προγραμματίζει η εκπαιδευτική κοινότητα. Για ποιο σκοπό γίνονται τα σχολεία αυτά και τι επιδιώκουν? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την εφημερίδα Εμπρός. Το σχολείο γονέων το ονομάσαμε έτσι για να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους γονείς να επικοινωνήσουν μαζί μας, με το σχολείο, με τις δράσεις του σχολείου, γύρω από θέματα που αφορούν τα ίδια τους τα παιδιά και αντιμετωπίζουμε και εμείς την καθημερινότητά μας, με αποτέλεσμα να διωγγώνονται, ιδιαίτερα κάτω από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε και μετά και τον κορονοϊό. Η απόσταση έχει μεγαλώσει λίγο. Οι γονείς δεν έρχονται τόσο συχνά, δεν ενημερώνονται άμεσα και ενώ τα προβλήματα έχουν διωγγωθεί. Οπότε με τη συνεργασία των υπόλοιπων συναδέλφων διευθυντών όλων των σχολείων της Γέρας, και θα τα αναφέρω, είναι το Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου, το Δημοτικό Σχολείο Παπάδου, το Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκήπου και το Δημοτικό Σχολείο Περάματος και το Γυμνάσιο Γέρας και το Λύκειο Γέρας και το ΕΠΑΛ Γέρας, δηλαδή όλη η εκπαιδευτική κοινότητα στη Γέρα, να υποστηρίξουμε αυτές τις δράσεις, γιατί παλαιότερα μεμονωμένα το κάθε σχολείο προσπαθούσε να κάνει μια σχολή γονέων ή μια ενημέρωση σε θέματα ψυχολογίας, κοινωνιολογικά και άλλα, οπότε δεν είχε απήχηση. Μαζευόμασταν και ήταν 10-15 άνθρωποι, οπότε είπαμε να το κάνουμε συλλογικά, που αφορά όλη την οικογένεια την εκπαιδευτική, και παράλληλα πολλοί γονείς έχουν παιδιά στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, οι ξαδέρφια, εμπλέκονται δηλαδή όλα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε να το κάνουμε συλλογικά, να το ονομάσουμε Σχολείο Γέρας, Γονέων Γέρας, για να δώσουμε και τη διάρκεια. Γι' αυτό και στο πρόγραμμα που βγάλαμε και στις ανακοινώσεις είναι 6 συνολικά συναντήσεις, οι οποίες θα γίνονται σε 3 χωριά με κυκλική ροή πάλι, ξεκινώντας από την Τετάρτη 24 το Γενάρη, και κάθε 15 μέρες θα επαναλαμβάνεται η επόμενη συνάντηση σε αυτά τα πολυκέντρα. Η ώρα είναι σταθερή από τις 7 έως τις 8.30 και ήδη έχει βγει ολόκληρο πρόγραμμα μέχρι και τις 10 Απριλίου. 2 δηλαδή, μία το Γενάρη, 2 το Φλεβάρι, 2 το Μάρτι και μία τον Απρίλιο πριν τις διακοπές του Πάσχα. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τα παιδιά και πώς αποτυπώνονται αυτά στην ψυχοσύνθεσή τους αλλά και στη μετέπειτα εξέλιξή τους? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στην επικοινωνία. Αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στη συμπεριφορά, τα οποία προέρχονται από τον τρόπο που διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις από το σπίτι. Μην ξεχνάμε ότι το παιδί είναι με το δάσκαλο και στο σχολείο 4 ώρες με το ρολόι. Από εκεί και πέρα παρεμβάλλεται όλη η υπόλοιπη οικογένεια και η κοινωνία. Άρα λοιπόν εμείς εισπράττουμε όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει με την συμπεριφορά των παιδιών, και γι' αυτό τα θέματα που επιλέξαμε έχουν να κάνουν με την προσπάθεια προς την επιμόρφωση τόσο των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών, γιατί και εμείς χρειαζόμαστε αντίστοιχη επιμόρφωση από καταξιωμένους καθηγητές, ψυχολόγους, παιδαγωγούς, όπου θα μας αναλύσουν κάποια θέματα, θα τα πούμε στη συνέχεια, για να μέσα από εκεί πιστεύουμε ότι πηγάζουν τα προβλήματα με την άγνοια των πώς να υποστηριχθούν τα ίδια τα παιδιά από το πλαίσιο των γονιών, αλλά και με τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς σχολείων. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο δύσκολα προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν οι γονείς? Το σημείο των καιρών είναι οι τηλεπικοινωνίες και τα social media και η έκθεση αυτή, που έχει και άλλο προέκταση, ότι το παιδί δεν μπορεί να μείνει παραπάνω από 1-2 λεπτά σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ναι, μπορεί να έχει μεγάλη πληροφόρηση, αλλά είναι ελάχιστος ο χρόνος της πληροφόρησης, με αποτέλεσμα εξαφανίζεται, χάνεται, και όταν πιάσει μετά ένα βιβλίο να διαβάσει, δεν μπορεί να εστιάσει πάνω από 1-2 λεπτά σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτές είναι και τοποθετήσεις ψυχολόγων και παιδαγωγών, που είναι σημεία των καιρών. Δηλαδή η γρήγορη, η άμεση, η υπερπληροφόρηση, αλλά στην ουσία δεν θυμόμαστε τίποτα. Και εμείς ακόμα το κινητό όταν διαχειριζόμαστε, κοιτάμε 100 πληροφορίες και μετά προσπαθούμε να καλέσουμε στην μνήμη μας τι είδαμε και έχουμε ξεχάσει πού το είδαμε, ποιος το είπε, πότε θα είναι μια εκδήλωση. Ακόμα δηλαδή και εμείς οι μεγάλοι. Αυτό λοιπόν είναι το κυριότερο, η σωστή χρήση της τεχνολογίας, των οθονών, και πώς επηρεάζονται αυτά τα παιδιά, και παράλληλα πώς μπορούν να τα βοηθήσουν και οι γονείς τους.
Το τελευταίο διάστημα πολλαπλασιάζονται τα δελτία τύπου της Γενικής Αστυνομικής Περιφερειακής Διεύθυνσης που αποτυπώνουν παραβατικές συμπεριφορές ανηλίκων. Αυτό πώς μπορούμε να το προλάβουμε ή πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Χρόνια στην εκπαίδευση. Είναι μεγάλο πρόβλημα η μη σωστή επικοινωνία των γονιών με το σχολείο. Γιατί η καθημερινότητα αυτή της επικοινωνίας βοηθάει στο παιδί να καταλάβει το ρόλο του σχολείου. Γιατί όταν ο γονιός είναι αποστασιοποιημένος από το ρόλο του ως γονιός στο πλαίσιο το εκπαιδευτικό, και ο ίδιο το παιδί απαξιώνει και την ίδια την εκπαίδευση. Όταν βλέπει ένα γονιό να συμμετέχει στις δράσεις του σχολείου, σε αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουμε, είτε μπορεί να είναι και εκδηλώσεις χορού, τραγουδιού, εκδρομές, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να συμμετέχει ενεργά ο γονιός. Να συμμετέχει στις συχνές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς για να ενημερώνεται για την πορεία του παιδιού. Γενικά να ανήκει ένα μεγάλο κομμάτι αφιερώνει ένας γονιός στην εκπαίδευση και το παιδί συνειδητοποιεί ότι η εκπαίδευση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αυτά θα μπορούμε να τα προλάβουμε και την παραβατική συμπεριφορά. Γι' αυτό θέλουμε τους γονείς κοντά, γι' αυτό θέλουμε την ενημέρωση, γιατί και ο γονιός νιώθει αδύναμος να αντιμετωπίσει κυρίως τα παιδιά των εφήβων στην εφηβεία, και γι' αυτό και έχουμε εμπλέξει στα σχολεία γονέων και το γυμνάσιο και το λύκειο, και οι εκπαιδευτικοί ομιλητές που θα δουν θα αναφερθούν και στα προβλήματα της εφηβείας. Πιστεύω ότι όλα αυτά συντείνουν στο να εξαλειφθούν αυτά τα προβλήματα της παραβατικότητας. Θέλετε να μας αναφέρετε ποιες είναι οι θεματικές των σχολείων? Ναι, ναι. Ξεκινάμε με και τους καθηγητές θα μιλήσω από, γιατί με την κυρία Αναστασία Ζήση, την καθηγήτρια ψυχολογίας του Τμήματος Πανεπιστημίου Αιγαίου του Τμήματος Κοινωνιολογίας, όπου θα μας μιλήσει για την έμφυλο σεβασμό στο σχολείο, όπου γνωρίζουμε τα τελευταίες μέρες τη συζήτηση που γίνεται για τα νομοσχέδια περί ομόφυλων ζευγαριών, άρα ο τρόπος συμπεριφοράς και αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας ή του άλλου φύλου, οποιοδήποτε είναι αυτό, πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Μετά έχουμε την κυρία Έλενα Καραγεωργίου, ψυχολόγο στο Κέντρο Πρόληψης Πνοή, η οποία θα μας μιλήσει για το άγχος, γενικότερα το πώς πηγάζει μέσα από τις δραστηριότητες των παιδιών το άγχος που παράγεται την περίοδο των εξετάσεων, πλησιάζοντα το τέλος του χρόνου, θα έχουμε τις πανελλήνιες, αλλά ακόμα και τα πιο απλά τεστ. Το οικονομικό άγχος, που και αυτό μαστίζει την ελληνική οικογένεια και περνάει έμεσα και στα παιδιά με την συμπεριφορά του στο σχολείο. Μετά έχουμε τα παιδιά με τους υπολογιστές και το διαδίκτυο για την ασφάλεια, θα μας μιλήσει ο ψυχολόγος ο κ. Ηλίας Δαγλαράκης. Και όχι μόνο το πώς μπορούμε να προστατευτούμε, αλλά όπως είπα και πριν, το πρόβλημα που δημιουργεί στον εγκέφαλο η συχνή χρήση και πολλές ώρες με την οθόνη, αλλά και πώς μπορούν οι γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά τους σε ιστοσελίδες ή σε στοιχεία που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στο ίδιο το παιδί. Ασφάλεια λοιπόν που λέγει στο διαδίκτυο. Μετά έχουμε τις επιπτώσεις των τοξικών και πνευματικών σχέσεων που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, οι σχέσεις δηλαδή της μητέρας με τον πατέρα, της οικογένειας με τα παιδιά, οι σχέσεις των παιδιών με τα άλλα παιδιά στο σχολείο, τις σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς, γενικά όλο αυτό το πλαίσιο της οικογένειας με σχολείο. Θα μας μιλήσει ο κ. Μιχάλης Σάκαλος, ο σύμβουλος εκπαίδευσης και παιδαγωγός και διδάκτορ ψυχολογίας. Μετά έχουμε την σεξουαλική αγωγή σε παιδιά και εφήβους, όπως θα μας μιλήσει η κυρία Στέλλα Σπύρου, ψυχολόγος, και η κυρία, ακόμη δεν θυμάμαι το όνομα της, αλλά την γυναικολόγος από το Γενικό Νοσοκομείο του Βουστάνιο. Γνωρίζουμε τα θέματα της εφηβείας πάνω στο θέμα της σεξουαλικής αγωγής. Ο κλάδος μας πάντοτε των εκπαιδευτικών ζητούσε να μπει αναλυτικό πρόγραμμα η σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Ακόμα είναι ζητούμενο, αλλά έχουμε ένα θέμα να διαχειριστούμε και εμείς οι ίδιοι εκπαιδευτικοί θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Άρα καλό είναι και οι γονείς από την πλευρά τους να δεχθούν τους τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σε αυτό το τομέα. Και κλείνουμε με τις 10 Απριλίου την Τετάρτη με την κυρία Ευτυχία Γιακουμή, ψυχολόγο από τα Δάφια, σε ένα κέντρο κατάσταση στα Δάφια, η οποία θα μας μιλήσει για την αποδοχή του άλλου και για την διαφορετικότητα. Να έχουμε ανοχή στη διαφορετικότητα. Και το άλλος είναι οποιουσδήποτε. Και εμείς είμαστε ο άλλος. Είτε είναι παιδί μες στην τάξη, με διαφορετικό σωματότυπο, διαφορετικό χρώμα μαλλιών, και δεν μιλάμε μόνο για
μετανάστες, για πρόσφυγες, για άλλο χρώμα γενικότερα, άλλο φύλο, άλλα πιστεύω. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και κλείνουμε με αυτό, κλείνοντας η φετινή σχολική χρονιά με το πρώτο σχολείο και από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουμε πάλι, γιατί πιστεύουμε ότι έχει αξία αυτό το να συνεχιστεί, γιατί και τα παιδιά αλλάζουν, μεγαλώνουν, οι γονείς έρχονται καινούργοι στα σχολεία όπως στην εκπαίδευση και εμείς οι δάσκαλοι χρειαζόμαστε την συνεχή επιμόρφωση σε τέτοια θέματα, γιατί η κοινωνία συνεχίζεται και εξελίσσεται.